συγχαρητήρια εχθές, γιατί κάτι είπε σήμερα στον Πέτρο Κουστόπουλο. Είναι πιο σωστό να ρωτήσει ποιο μου είπε, γιατί πολύ λίγοι μου είπαν. Λες αλήθεια. Ναι, ναι. Από γιατί, το παιχνίδι ή από τους φίλους σου. Από τους συμπαίκτες. Αλήθεια. Ναι. Ποιοι σου είπανε λοιπόν. Μου είπε ο Γιώργος ο Παράσχος, ο Μάρκος ο Φρελίσης, τελεία καλή, η Otherview, η Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Γιαννιάς, ο Βαρθακούρης, όσο απίστευτο και αν φαίνεται. Νομίζω αυτή. Μπορεί να ξεχνάω έναν δύο. Υπήρχε έπαθλο τελικά. Όχι. Δεν έχουν πάρει τίποτα μαζί μας. Ούτε ένα μικρό κουτάκι δηλαδή που να γράφει πάνω Just the two of us. Συγχαρητήρια, μάλλον είπατε στον Γιώργο που κέρδισε χθες, γιατί είχε ένα παραπονάκι σήμερα, δεν του ευχήθηκαν πολύ. Να σου πω κάτι. Περίμενα να το πω σήμερα γιατί ήμασταν τόσο κουρασμένοι που όπου φύγει γλιτώσανε λίγο. Εγώ έφυγα ευθεία. Έτσι αισθανόμασταν, ήμασταν και πολλή ώρα. Εγώ ήμουν σίγουρη θα νικήσει κιόλα. Εντάξει, το είχα προβλέψει, οπότε το είχα πει και πριν. Είχα πει συγχαρητήρια από πριν. Τώρα αυτό έγινε μεγάλο θέμα, αλλά νομίζω πως ήταν τέτοιος ο πανικός μας χθες που με το που τελειώσαμε. Θέλαμε απλά όλοι από τη ζέστη και από την κούραση να διακτηνιστούμε. Το άκουσα αυτό, αλλά εγώ προσωπικά εννοείται τους είπα πολύ και πάρα πολύ θερμά τα συγχαρητήριά μου γιατί τους αγαπώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν έχω καταλάβει. Ήμασταν και σε μία ζάλη βέβαια εκείνη τη στιγμή. Φυσικά και το ευχήθηκα, γιατί είναι με το ευχήθηκα, αφού κέρδισε. Κι όμως υπήρχαν κάποιοι που δεν το ευχήθηκαν. Εγώ και τη Μυριέλα φίλησα, γιατί να ξεχαστούν, δεν ξέρω. Παιδιά, πάνω στην πανικό και μέσα στην κούραση μπορεί να συμβεί, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Έχω κοιμηθεί 2 ώρες σήμερα συνολικά και ήμουν στο σπίτι μου και με πήρε ο ύπνος, έπεσα σε λίθαργο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ο Κωνσταντίνος, το αγόρι μου, ευτυχώς με παρότρινε να σηκώνει. Το Just the Two of Us, το δεύτερο, η διαφορά του είναι ότι ήταν πιο γιωμένο, πιο κάτω στη γη που λένε και στα αγγλικά, down to earth δηλαδή. Δεν είχε τις φανφάρες, ήταν πιο ρεαλιστικό. Ακόμη δηλαδή και οι αντιδράσεις των παιδιών για μένα ήταν θεμητές. Ένιωσε ο άλλος έτσι και πήγε και το είπε. Όσο δεν προσβάλλει κανένα και όσο δεν ξεπέρασαν τα όρια αυτές οι αντιδράσεις, εγώ τις γούσταρα. Εμένα το θέμα μου δεν είναι το να πω τη γνώμη μου. Αν έχω γνώμη πάνω σε κάτι, τι λέω. Τον κόσμο είπε: εμένα δεν μου αρέσει γιατί δεν είμαι σαν άνθρωπος έτσι. Δηλαδή δεν ασχολούμαι με ποιον έχεις γκόμενο. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι φοράς, γιατί ξέρω ότι τα ρούχα μπορεί να είναι μου τη βάρεσε να ντυθώ κολομπίνα και έβαλα αυτό σήμερα. Προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Δεν πιστεύω τόσο το πήρα στην πλάτη μου, γιατί ήταν πάρα πολλοί συμμετέχοντες και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να λέμε κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να πηγαίνω την Τετάρτη και να το παρουσιάζω. Όλοι οι άλλοι δούλευαν όλη την εβδομάδα. Οπότε το θεωρώ λίγο άδικο. Δεν έχω ακόμη αποφασίσει τι θα κάνω του χρόνου. Πάντως μπορώ να σας πω ότι δεν θα κάνω πρωινό. Απογευματινή, καθημερινή εκπομπή θα το τολμούσατε να κάνετε? Επειδή έχω κανονίσει του χρόνου κάποια πράγματα και στον κινηματογράφο και στο θέατρο, νομίζω ότι θα πιεζόμουν πάρα πολύ να λάβω και μία καθημερινή εκπομπή. Είναι ένα παιχνίδι, όπως ακούγεται, που θα παρουσιάσετε στο Μέγκα, σχετικά με το τραγούδι πάλι και με παιδιά. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό το ράι. Αυτό ισχύει, αυτό το συζητάμε. Ναι. Για μένα θα ήταν μεγάλη μου χαρά να δουλέψω με τον Νίκο. Όπως είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να δουλεύω με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά. Ναι, ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να ξέρω από τώρα γιατί ακόμη δεν έχει στηθεί. Την απόφαση του ο Νίκος που έφυγε από τον Α, τη συζήτησε μαζί σου? Ναι, αλλά δεν πρόκειται να σας πω κάτι. Παιδιά, με το χάρη, τέλος καλό, όλα καλά. Τελείωσε το σοου.